Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Bars, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα εδώ στο Mad TV και πρέπει να τα ξέρετε όλα πρώτοι. Πριν όμως ξεκινήσουμε με rap news, να σας πω ότι τα Mad Video Music Awards 2024 of the Day έρχονται στην Τετάρτη 19 Ιουνίου στο Taek Wondo, στο παλιό Φάλιρο εννοείται, με την στήριξη του μεγάλου χορηγού του στη ΔΕΗ για τέταρτη συνεχή χρονιά. Τα Mad VMA αποκτούν ένα πράσινο πρόσημο και δίνουν μια μεγάλη αγκαλιά στο περιβάλλον με τις δράσεις τους. Για δεύτερη λοιπόν χρονιά, τα Mad VMA 2024 από τη ΔΕΗ μας προσκαλούν μια μέρα νωρίτερα στο The VMA Village Festival από τη ΔΕΗ, στον εξωτερικό χώρο του Taek Wondo, από το πρωί της 3ης 18 Ιουνίου. Πάρε λοιπόν τώρα το εισιτήριό σου στο videomusicawards.gr και μπες να ψηφίσεις. Με αγωνία λοιπόν περιμένουμε και φέτος να μάθουμε τα πρόσωπα που θα ανέβουν στη σκηνή των φετινών Mad VMA 2024 από τη ΔΕΗ. Μια μεγάλη σούπερ φανταστική παρέα θα βρίσκεται και φέτος πάνω στη σκηνή και έχουμε και λέμε, είναι η Dad Lily, ο Φίψη, η Έλενα και η Φένια, Modern Cinderella, Βαγγέλης Νάκης, Γιάννης Σιώρας, Πάμερη, η Λένια Williams και φυσικά κεντρικός παρουσιαστής, ο αγαπημένος όλων μας Θέμης Γεωργαντάς. Ο ξένος καλλιτέχνης έκπληξη λοιπόν περιμέναμε να ανακοινωθεί για τα φετινά VMA 2024 από τη ΔΕΗ έφτασε και είναι ο Mahmood. Είναι ο super guest star που θα δούμε live στο Taek Wondo στις 19 Ιουνίου. Ο Ιταλός καλλιτέχνης κέρδισε το φεστιβάλ μουσικής του San Remo το 2019 και εκπροσώπησε την Ιταλία στη Eurovision την ίδια χρονιά με το κομμάτι Soldi, το οποίο έγινε 4 φορές πλατινένιο, κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Ο Ιταλός Superstar μετράει ως τώρα στην καριέρα του 29 πλατινένιους και 7 χρυσούς δίσκους, στη χώρα του 6 πλατινένιους και 3 χρυσούς δίσκους παγκοσμίως, ενώ τα τραγούδια του ξεπερνούν τα 3 δισεκατομμύρια streams στις μουσικές πλατφόρμες. Αυτό δεν το χάνεις, πρόλαβε τώρα το εισιτήριό σου στο videomusicawards.gr και έλα να τον δεις από κοντά. Τώρα πάμε λοιπόν σε rap news. Ο Drake επανεμφανίστηκε μετά το Kendrick Lamar beef για να υποστηρίξει την ομάδα WNBA του Toronto. Ο Drake άλλαξε την εστίασή του από τον beef του υψηλού προφίλ του με τον Kendrick Lamar που κατανάλωσε τον κόσμο του hip hop τον τελευταίο μήνα βγαίνοντας για να υποστηρίξει το τελευταίο αθλητικό franchise της πόλης του. Τέτοιος είναι ο Drake, γενικά στηρίζει πάρα πολύ το Toronto και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Την 5η 23 Μαΐου η Εθνική Ένωση Μπάσκετ Γυναικών ανακοίνωσε σχέδια για την επέκταση του πρωταθλήματος με μια νέα ομάδα στο Toronto του Καναδά. Θα ξεκινήσει να παίζει το 2016 και είναι το 14ο franchise του πρωταθλήματος και το πρώτο που θα δημιουργήσει βάση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Περίπου σαν το NBA που έχει στην ουσία αυτή τη στιγμή μόνο είναι το Toronto Raptors, νομίζω ότι είναι από τον Καναδά και δεν είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά γενικά η πλειονότητα των ομάδων στο WNBA και στο NBA είναι στην Αμερική. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Bars πολύ πολύ soon. One. What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars με ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip hop κουλτούρα. Τώρα τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε new releases. Ο Chris Brown κυκλοφορεί το νέο του βίντεο κλιπ το οποίο λέγεται Go Girlfriend. Το music video το σκηνοθετεί ο Jamar Harden και διαδραματίζεται σε ένα ήσυχο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης μέχρι να φτάσει ο Brown και να ζωντανεύσει το party όπως είναι λογικό να γίνεται. Σε όλο το βίντεο λοιπόν βλέπουμε τον Brown να περιβάλλεται από γυναίκες και φυσικά να επιδεικνύει τις ηλεκτρισμένες του στην πίστα και την κορυφή του bar. Το Go Girlfriend εμφανίζεται στο άλμπουμ 1111 Deluxe. Αυτό το διευρυμένο έργο συμπεριλαμβάνει και τα 22 τραγούδια από την τυπική έκδοση συν 13 bonus tracks. Είναι Deluxe και δεν έχει ένα και δύο ακόμα, έχει 13 κομμάτια. Λοιπόν, το άλμπουμ περιλαμβάνει συνεργασίες με Bryson Tiller, με Mario, με Davido, με Lil Wayne, με Johnny Lucas και με T. Grizzly. Πολύ πολύ ενδιαφέρον, αλλά ξέρετε ότι το Rumi Bacardi 4 ετών παλαιωμένο κάτω από τον ήλιο της Καραϊβικής σε προκαλεί να βρεις το ρυθμό σου και do what moves you. Stay tuned στα Mad Video Music Awards 2024 από τη ΔΕΗ για να δεις το μοναδικό act του Bacardi με τους πιο hot καλλιτέχνες παρέα με απολαυστικά Bacardi cocktails. Απολαύστε υπεύθυνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μοχίτο και αυτό είναι που θα πίνω όλο το καλοκαίρι. Ελπίζω και εσείς. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γίναμε γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories για τον σε λίγο, στο House of Bars. One.
What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, εδώ στο Mad TV, όπως πάντα είμαι ο Duke και μιλάμε πάντα για τη hip hop κουλτούρα με untold rap stories για τον Q-Tip. Ήξερες ότι το παρατσούκλι του είναι abstract και διακρίνεται για το καινοτόμο στυλ παραγωγής hip hop, επηρεασμένο από την jazz και τη φιλοσοφία, εσωτερικά και ενδοσκοπικά λυρικά θέματα. Ο Q-Tip έχει στο ενεργητικό του ένα Grammy για το καλύτερο dance τραγούδι, καθώς το 2006 συμμετείχε στο τραγούδι Galvanized on the Chemical Brothers. Τότε έχει γίνει χαμός με αυτό, αν και δεν το ξέρω εντωμεταξύ για το συγκεκριμένο πράγμα, και έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Q-Tip είναι γνωστός προφανώς για τις δουλειές του στη hip hop κουλτούρα και στους public enemy. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για behind the scenes εδώ στο House of Bars. One, boom! What's up, γυρίσαμε πίσω στο House of Bars, καλώς ήρθατε και τώρα θα μιλήσουμε για behind the scenes και ένα τραγούδι το οποίο έκανε γνωστό έναν superstar που έγινε αργότερα superstar μετά από αυτό το τραγούδι, αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν πάρα πολύ δυνατό και δεν είναι άλλο από το Old Town Road του Lil Nas X, το οποίο ήταν το ντεμπούτο single του και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ανεξάρτητα το Δεκέμβριο του 2018. Αρχικά το τραγούδι κέρδισε δημοτικότητα στην εφαρμογή TikTok και τελικά μπήκε στα charts του Billboard το Μάρτιο του 2019. Επιπρόσθετα, στα 62η ετήσια βραβεία Grammy, το remix με τον Billy Ray Cyrus προτάθηκε για την καλύτερη δισκογραφία της χρονιάς και κέρδισε την καλύτερη pop duo group performance και το καλύτερο μουσικό βίντεο. Αυτό είναι λοιπόν. Ήταν μια πάρα πολύ δυνατή αρχή που κόλλησε το hip hop με το country με έναν πολύ ιδιαίτερο και ωραίο θα πω τρόπο, με τρομερή μελωδία και πολύ ακραίο όπως μας έχει συνηθίσει βίντεο κλιπ ο Lil Nas X. Πάμε τώρα να δούμε Old Town Road, Lil Nas X και Billy Ray Cyrus, ο πατέρας της Miley, και γυρνάμε στο House of Bars. Εννοείται Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 10 να είστε πάντα συντονισμένοι για να τα βλέπετε όλα εδώ πρώτοι. Λοιπόν, μέχρι τότε να είστε τέλεια. Peace!